Σήμερα που εορτάζουμε την κοίμηση της Αγίας Άνης, της Μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία γέννησε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, η Αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει να αναγνώσκεται το Αποστολικό Ανάγνωσμα που αφορά εις την εορτήν αυτήν. Είναι από την προς Γαλάτες Επιστολή. Και το πλοίον το αναλύσαμε στο χθεσινό κήρυγμα και μπορεί κανείς να τρέξει εκεί. Μας λέγει ο Άγιος Απόστολος για τις δύο γυναίκες που είχε ο Αβραάμ, τότε επιτρεπόταν αυτό, και τους δύο υιούς, τον μεν ένα ο οποίος ήταν ο Ισμαήλ, ο γιος της δούλης της Άγαρ, και αυτός δούλος, και τον δε δεύτερον τον Ισαάκ, ο οποίος ήταν ο γιος από την κανονική γυναίκα του Αβραάμ, την Σάρα. Και οι δύο αυτοί οι, ο ένας εκ της παιδίσκης, από την δούλη δηλαδή, και ο άλλος από την ελευθέρα, αντιστοιχούν στις δύο διαθήκες, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και ο μεν ένας αντιστοιχεί στην κατασάρκα γέννηση, αντιστοιχεί στον λαό του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Ο δε άλλος αντιστοιχεί εις τον νέον Ισραήλ της Χάριτος, ο Ισαάκ, ο γιος της Ελευθέρας. Είναι μία αλληγορία. Δηλαδή μπορούν να ερμηνευθούν αυτά όλα αλληγορικά, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτές οι δύο διαθήκες, η Παλαιά και η Καινή, η μεν μία αντιστοιχεί εις την Άγαρ, εις την δούλη, η δε άλλη, η Καινή Διαθήκη, εις την Σάρα, εις την Ελευθέρα. Η μεν και η Παλαιά Διαθήκη προέρχεται από το όρος Σινά και γεννά εις δουλείαν. Δηλαδή, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήσαν ελεύθεροι. Αλλά υπήρχε πολλή ανελευθερία, πολλή δουλεία εις τον Παλαιό Νόμο. Η αρετή του νόμου και των μαθητών του νόμου εγίνετο δια πρόσκαιρων και φθαρτών μισθών, δηλαδή για τα πρόσκαιρα αγαθά της παρούσης ζωής. Και η αποχή του κακού, ενώ μαθητήτο και γίνετο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας τον στίχο για τον φόβο των τιμωριών και του θανάτου. Ιδεάν ο Ιερουσαλήμ, ελευθέρα εστίν, ήτης εστί μήτυρ πάντων ημών. Τύπος της Άγαρ ήταν προτύπωση της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν η Άγαρ και το Σινά όρος και η κάτω Ιερουσαλήμ. Προτύπωση της Καινής Διαθήκης του Ισραήλ της Χάριτος είναι η Σάρα, η Άνω η οποία αντιστοιχεί εις την Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι ελευθέρα και είναι μήτυρ πάντων ημών. Η Σάρα προτύπωνε την Άνω και ουράνιο Ιερουσαλήμ. Η Άγαρ προτύπωνε την κάτω Ιερουσαλήμ και το όρος Σινά. Και έχει μια υποσημείωση ο Άγιος Νικόδημος και λέγει ότι το Σινά όρος ήταν και είναι άγωνο και ήταν έξω της γης της Επαγγελίας και έτεκε δούλους Άραβες και ήταν τύπος του Παλαιού Νόμου. Ενώ η Άνω Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία του Θεού, προτυπώνεται από τη Σάρα, η οποία είναι ελευθέρα και μήτυρα όλων ημών, του λαού δηλαδή του Θεού, του νέου Ισραήλ της Χάριτος, των Ορθοδόξων Χριστιανών.
Είναι η πόλη και η πατρίδα των πιστών χριστιανών, η Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, δόθη το Ευαγγέλιο από τον ουρανό, από την Άνω Ιερουσαλήμ. Από τον ουρανό επεφύτησε στους Αποστόλους το Πνεύμα το Άγιο και τους κατέστησε κήρυκας του Ευαγγελίου. Και είναι ελευθέρα αυτή η πόλη, η Άνω Ιερουσαλήμ, όπως λέει ο 26ος στίχος του 4ου κεφαλαίου της προς Γαλάτας, που διαβάσαμε μόλις προλίγου. Ελευθέρα εστίν η Άνω Ιερουσαλήμ, ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Και είναι ελευθέρα γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι δουλικές παρατηρήσεις του νόμου, του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και όλα αυτά τα δουλικά και καταναγκαστικά προστάγματα, τα οποία, όπως είπαμε, αφορούσαν στην παρούσα ζωή σε πρόσκαιρο μισθό και φθαρτό, και επίσης υπήρχαν εκεί απειλές και ο φόβος των τιμωριών και του θανάτου. Στην Άνω Ιερουσαλήμ υπάρχει ελευθερία από αυτές τις δουλικές παρατηρήσεις του νόμου και όλα τα προστάζει με ελευθερία και με ευγένεια. Ο Χριστός μας καλεί να έρθουμε κοντά Του, να Τον πλησιάσουμε, εάν θέλουμε, με την ελεύθερη βούλησή μας. Γι' αυτό και είναι τελείως έξω από την Ορθοδοξία, τελείως έξω από την Εκκλησία, η άσκηση οποιασδήποτε βίας και οποιοδήποτε καταναγκασμού και οποιασδήποτε υποχρεωτικότητας. Ο Κύριος δεν μας υποχρεώνει σε τίποτε. Μας καλεί επελευθερία, γιατί μας τιμά και μας έχει κάνει εικόνες Του και μας έχει πλάσει κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του και θέλει, όπως Εκείνος είναι απόλυτα ελεύθερος, και εμείς ελεύθερα να κινούμαστε και ελεύθερα να πηγαίνουμε σε Αυτόν. Μας καλεί με ελευθερία, μας προστάζει με ελευθερία και με ευγένεια, γιατί εμείς που φυλάγουμε τα προστάγματα της Άνω Ιερουσαλήμ, εμείς οι χριστιανοί, δεν κάνουμε την αρετή και κάθε πνευματικό κατόρθωμα για μισθό πρόσκαιρο, όπως συνέβαινε στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Ούτε αποφεύγουμε την τιμωρία, αποφεύγουμε την κακία, γιατί φοβόμαστε πρόσκαιρη τιμωρία, σωματική τιμωρία σε αυτή τη ζωή. Όχι, αλλά εμείς κάνουμε την αρετή από αγάπη στον Θεό για αγαθά όχι πρόσκαιρα της παρούσης ζωής, αλλά για αγαθά αιώνια, για τα αιώνια αγαθά της ουράνιας βασιλείας του Θεού. Και δεν αποφεύγουμε το κακό γιατί φοβόμαστε κάποια πρόσκαιρη τιμωρία εδώ στη γη, όπως φοβόντουσαν οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά γιατί φοβόμαστε την αιώνια τιμωρία, την αιώνια κόλαση, την αποκοπή από τον Χριστό και από την αγάπη Του. Όχι ότι ο Θεός δεν αγαπά τους πάντες, ακόμα και τους κολαζομένους, αλλά οι άνθρωποι που δεν θα Τον αγαπήσουν εδώ στη γη, δεν θα μπορέσουν να Τον αγαπήσουν ούτε με το θάνατο. Και έτσι θα είναι αποκομμένοι από αυτήν την ευλογημένη κατάσταση του Θείου Έρωτος, της Θείας Αγάπης. Και στερημένοι επομένως της ουράνιας χαράς και μακαριότητος. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς, ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, αποφεύγουμε το κακό και κάνουμε το καλό. Οι υποσχέσεις που μας δίνει η μητέρα μας, η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι θεϊκές και ουράνιες, αλλά και οι τιμωρίες της πρέπει να αρμόζουν εις ευγενείς Υιούς, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Όπως είναι το να επιτιμόμεθα μονάχα ως ευγενείς Υιοί. Και ποιο είναι το επιτίμιο? Να μην μεταλαμβάνουμε από την πνευματική τράπεζα των ουρανίων μυστηρίων, του δεσποτικού σώματος και αίματος. Να απέχουμε από αυτή και αφού διορθωθούμε με μόνη αυτή την επιτίμηση, μετά πάλι
να καλούμεθα να μετάσχουμε εις την ουράνια τράπεζα. Αυτό είναι το επιτίμιο στους Υιούς της Βασιλείας και όχι πρόσκαιρες και σωματικές τιμωρίες. Γι' αυτό η Άνω Ιερουσαλήμ ελευθέρεστη και μήτυρ πάντων ημών. Και συνεχίζει στον 27ο στίχο ο Απόστολος και λέγει «Διέγραπτε γάρ, εφράνθη τη στήρα Υιού τίκτουσα». Ποια είναι στήρα? Στήρα είναι η εξεθνών εκκλησία. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται μακράν από τον Θεό και δεν γνώριζαν και τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Και γι' αυτό ήταν στήρα η ομάδα αυτή των ανθρώπων. Στήρα ήταν και η Αγία Άννα. Όμως ήρθε η ευλογία του Θεού και η στήρα έτεκε την υπεραγία Θεοτόκου και έγινε μακαρία. Και δια της Θεοτόκου εγεννήθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Πατέρας όλων ημών. Εφράνθη τη στήρα Υιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον Υιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα. Δεν αρκείται ο Απόστολος, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, δεν αρκείται ο Απόστολος εις μόνους τους τύπους των δύο γυναικών του Αβραάμ, ουδέ εις μόνην τη δική του αλληγορία. Γιατί είπαμε ότι οι δύο γυναίκες είναι τύποι των δύο διαθήκων, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος κάνει και αυτό στη δική του αλληγορική ερμηνεία. Οι δύο διαθήκες, η μία από το όρος Σινά που γεννά εις δουλείαν και είναι η Άγαρ, και το Άγαρ λέγεται και Σινά και το Σινά λέγεται και Άγαρ και είναι στην Αραβία και αντιστοιχεί στην Ιν Ιερουσαλήμ. Η δε άλλη, η Σάρα, είναι τύπος της Άνω Ιερουσαλήμ που είναι ελευθέρα και είναι μητέρα όλων ημών. Αυτή είναι η αλληγορία του Αποστόλου Παύλου. Αλλά δεν αρκείται σε αυτά μόνο, αλλά προσάγει ως μάρτυρα για να ενισχύσει τα λεγόμενά του και τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος ονομάζει στήρα και έρημο την εξεθνών εκκλησία. Επειδή αυτή ήταν έρημος από τη γνώση του αληθινού Θεού και άτεκνος, γιατί δεν εγέννησε κανένα προφήτη του Θεού ή Άγιο Διδάσκαλο. Γυναίκα δε έχουσα άνδρα, ονομάζει ο προφήτης τη συναγωγή των Ιουδαίων. Πολλά τα τέκνα, λέει, της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα. Η έρημος είναι η εξεθνών εκκλησία, η εκκλησία δηλαδή που προήρθε από τους ειδωλολάτρες, από τους εθνικούς. Και αυτή από στήρα και άτεκνος έγινε πολύτεκνος δια της πίστεως της εις τον Ιησού Χριστό. Η δε έχουσα τον άνδρα είναι η Ιουδαϊκή συναγωγή, η οποία ονομάζεται έτσι ή διότι είχε τον νόμο του Θεού ως σαν άνδρα που την διακονούσε και την διοικούσε, ή διότι είχε τον ίδιο τον Θεό. Τον είχε, αλλά τώρα δεν τον έχει, γιατί δεν επίστεψε εις τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Κύριο Ιησού Χριστόν. Και έτσι σήμερα δεν υπάρχει ο Ιουδαϊσμός της Παλαιάς Διαθήκης, η πίστη στον αληθινό Θεό, στον Ιαχβέ, που δεν είναι άλλος από τον Υιό του Θεού. Σήμερα υπάρχει η δαιμονολατρία του σιωνισμού και του καμπαλισμού. Έχασαν τον αληθινό Θεό γιατί απίστησαν στον Υιό του. Λέγει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας εις την στήρα και την εξεθνών εκκλησίαν ρίξον, δηλαδή φώναξον με φωνή ευφροσύνης και αγαλιάσεως, διότι τώρα δια της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού εγεννήθησαν πολλά τα τέκνα σου και προφήτες και διδάσκαλοι και οι Θεού ευλάστησαν από εσένα.
την πρώην στήρα και άτεκνο. Και όλα τα έθνη της Οικουμένης, εσύ γέννησες δια του βαπτίσματος, και όχι μόνο ένα έθνος, όπως ήταν η συναγωγή των Εβραίων. Η Σάρα παρομοιάζεται με την εξεθνών Εκκλησία, καθάπερ η Σάρα εν γύρα γεγέννηκε, παρά πάσαν ανθρωπίνην ελπίδα, ούτω τα έθνη παρά αυτό το του βίου τέλος της θεογνωσίας τετύχηκε, και νενίκηκε νηστήρα το πλήθη των γεννηθέντων την πάλε πολύπεδα, όπως η Σάρα στα γεράματά της συνέλαβε Υιό, όταν πήρε την υπόσχεση από την Αγία Τριάδα ότι θα γεννήσει Υιό, ήταν ήδη 90 ετών και ο Αβραάμ 100. Κι όμως υπέρ φύσιν, υπερβαίνοντας τους νόμους της φύσεως, ο Θεός της έδωσε παιδί, τον Ισαάκ, παρά πάσαν ανθρωπίνην ελπίδα. Και το ίδιο γίνεται και αρκετά χρόνια αργότερα με την Αγία Άννα, που πάλι πέρα από κάθε ανθρώπινη ελπίδα, η Αγία Άννα συλλαμβάνει και γεννά την υπεραγία Θεοτόκου. Όπως λοιπόν η Σάρα, παρά πάσαν ανθρωπίνη ελπίδα στα γεράματά της εγέννησε, έτσι και τα έθνη. Παρά αυτό το δρίου τέλος, το του βίου τέλος, επέτυχον της θεογνωσίας στα έσχατα έθνη, στα έσχατα έτη. Και τα έθνη εκλήθησαν στην πίστη και από στήρα η εξεθνών Εκκλησία έγινε πολύπες, απέκτησε πολλά παιδιά και νίκησε με το πλήθη των παιδιών της την πάλε πολύπεδα, την παλαιά πολύπεδα συναγωγή, η οποία τώρα όμως έγινε στερημένη, στερήθηκε του Θεού και της χάριτος. Ρίξον και βόησον η ουκ οδύνουσα, εσύ που παλαιά δεν γεννούσες, τώρα φώναξε με αγαλίαση, γιατί έγινες πολύπες και τα τέκνα σου έγιναν πολλά. Και όλα τα έθνη της Οικουμένης, εσύ τα εγέννησες με το Άγιο Βάπτισμα. Επειδή Σάρα, έχει ο Άγιος Νικόδημος μια υποσημείωση, με ένα ρο θέλει να πει αρχή μου, εσύ που είσαι η αρχή μου. Και με δύο ρο, Σάρα, θέλει να πει άρχουσα, όπως λέγει ο Φίλων ή όπως λέγει ο Κορέσιος, θέλει να πει αρχηγέ μου. Γι' αυτό αυτή η Σάρα είναι τύπος της του Χριστού Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία έχει κατά τον Κορέσιον 4 ιδιώματα. Πρώτον, ότι η κεφαλή της είναι ο Χριστός, είναι άνωθεν και η πίστη της και η ελπής και η αγάπη και η δύναμη των μυστηρίων. Όλα είναι άνωθεν, από επάνω, από τον ουρανό, από τον Χριστό που είναι η κεφαλή της. Η κεφαλή, ο Χριστός, δίνει ζωή σε όλη την Εκκλησία, σε όλο το σώμα, σε όλους εμάς. Και Σάρα, όπως είπαμε, με δύο ρο σημαίνει αρχηγός, άρχουσα. Δεύτερον, ιδίωμα της του Χριστού Εκκλησίας είναι ότι είναι ελευθέρα και των παθών κυριεύουσα, δια αγάπην και όχι δια φόβων, ήτι κατά των της υιοθεσίας τρόπων. Δεν είμαστε πλέον δούλοι, αλλά ιοί κατά χάρη. Πήραμε αυτή την εξουσία με το Άγιο Βάπτισμα και μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε, να την ενεργοποιήσουμε, να την έχουμε, να γίνουμε ιοί Θεού και να ζούμε εν ελευθερία και να κυριεύουμε των παθών, γιατί αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Από αγάπη στον Θεό και όχι από φόβο, να κυριαρχούμε πάνω στον κακό εαυτό μας, να καθαριζόμαστε από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, από κάθε ανελευθερία,
από κάθε προσκόλληση σε οτιδήποτε μας καθιστά δούλους. Έτσι το δεύτερο ιδίωμα της Εκκλησίας είναι ότι είναι ελευθέρα και κυριεύει των παθών δι' αγάπη και όχι δι' φόβο και μας καθιστά όλα τα μέλη της Υιούς κατά χάρη. Τρίτο ιδίωμα της Εκκλησίας είναι ότι είναι η Ιερουσαλήμ και σημαίνει Ιερουσαλήμ, όπως το αναλύσαμε χθες, όρασης ειρήνης. Μπορούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία να ζούμε ειρηνικά, να βιώνουμε την ειρήνη του Χριστού, να βλέπουμε ειρηνικά, να ζούμε μέσα σε αυτή την απέναντι ειρήνη που χαρίζει ο Χριστός, που είναι η ειρήνη μόνο. Ιερουσαλήμεστη, όρασης ειρήνης, ότι μήτυρ γόνιμος εγένετο, επειδή πολλούς Ιούς εγέννησε. Και είναι ακόμα Ιερουσαλήμ, γιατί έγινε η Αγία μας Εκκλησία μητέρα όλων ημών και γέννησε πολλούς Ιούς, όλους εμάς. Και τέταρτο ιδίωμα της Αγίας μας Εκκλησίας είναι ότι είναι άμωμος κατά συνδυασμών, είναι γόνιμος κατά τον τόκον, είναι παρθένος κατά την σεμνότητα. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας που μας αξίωσε να ενταχθούμε στην Αγία του Ορθόδοξη Εκκλησία και ας αγωνιστούμε να ευαρεστήσουμε σε Αυτόν, καθαριζόμενοι από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, γινόμενοι και εμείς Υιοί Του κατά χάριν, Υιοί της ειρήνης, έχοντες κεφαλή μας τον Χριστό, υπακούντας Αυτό και βιώνοντας την αληθινή ελευθερία, την ελευθερία των τέκνων της Άνω Ιερουσαλήμ, όπου πλέον δεν τηρούμε τον νόμο του Θεού από φόβο, αλλά από αγάπη. Και διότι προσδοκούμε όχι επί για αγαθά, όπως οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ουράνια και αιώνια, τη Βασιλεία του Θεού, της οποίας ήθε όλοι να επιτύχουμε, δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και της μητρός αυτής της Αγίας Άνης, εις την κοίμηση να εορτάζουμε. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.